Η σωστή λίπανση των ελαιοδέντρων είναι το θέμα αυτού του βίντεο. Ειδικοί επιστήμονες θα εξηγήσουν στους ελαιοκαλλιεργητές τα βασικά που πρέπει να ξέρουν για να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Στην αρχή θα μιλήσουμε πώς ο ελαιοκαλλιεργητής μπορεί να εκτιμήσει σωστά τις ανάγκες των ελαιοδέντρων σε θρεπτικά στοιχεία. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες τους οποίους πρέπει να λάβει υπόψη. Μετά οι ειδικοί θα μιλήσουν για τις δυνατότητες που έχει το δέντρο να παίρνει τα στοιχεία που χρειάζεται από το έδαφος. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη λίπανση, πώς κάνουμε προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, πότε το κάνουμε, με ποιους τύπους λιπασμάτων κλπ. Μερικές φορές αξίζει να κάνουμε εφαρμογή με την άρδευση, κάνουμε υδρολίπανση. Κάποιες άλλες φορές υπάρχει ανάγκη για διαφυλική λίπανση. Όλα αυτά θα τα εξηγήσουν στο βίντεο οι ειδικοί. Τέλος, ένα σημαντικό θέμα είναι η οργανική ουσία του εδάφους, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη γονιμότητα του εδάφους, όσο και στην αειφορία του ελαιώνα. Στόχος είναι ο ελαιοκαλλιεργητής να διατηρεί ή ακόμα καλύτερα να βελτιώνει το επίπεδο της οργανικής ουσίας στο έδαφος και οι ειδικοί πάλι θα του υποδείξουν τρόπους για να το πετύχει αυτό. Γεια σας, λέγομαι Γιώργος Μιχαλόπουλος, είμαι γεωπόνος, στη Ρόδα Ξάγρο. Η Ρόδα Ξάγρο συμμετέχει και αυτή στο πρόγραμμα Olive Klima. Το βίντεο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για τη λίπανση, για τις ελιές και τη λίπανση. Έχουμε ήδη δείξει πράγματα σχετικά με τα ζυζάνια, με το κλάδεμα και τώρα μιλάμε για τη λίπανση. Το ζήτημα με το Olive Klima, η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι η εξής. Πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους, δηλαδή τα ζυζάνια, γι' αυτό μιλήσαμε την πρώτη φορά για τα ζυζάνια, το κλάδεμα, τα κλαδιά που κόβονται από το κλάδεμα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λάσπη από τα ελαιοτριβία, να τη ρίξουμε πάλι στο χωράφι και βασικά πώς μπορούμε να χειριστούμε τη γη με τρόπο ώστε να μαζεύουμε όσο γίνεται περισσότερο διοξίδιο από την ατμόσφαιρα και να το ρίχνουμε στο έδαφος υπό μορφή οργανικής ουσίας του εδάφους. Σκοπός μας σε σχέση με τη λίπανση τώρα που έχουμε το αντικείμενό μας είναι ο εξής. Είναι δυνατόν να βελτιώσουμε έτσι την κατάσταση τη θρεπτική, γιατί δεν μιλάμε για λίπανση με λιπάσματα, μιλάμε για θρέψη του φυτού, πότε έχει ανάγκη στο φυτό. Είναι δυνατόν λοιπόν να εκμεταλλευτούμε όλους αυτούς τους φυσικούς πόρους, έτσι που να έχουμε ελάχιστη χρήση, ελάχιστη ανάγκη για προσθήκη χημικών λιπασμάτων. Μήπως είναι δυνατόν να είναι πιο ισορροπημένη η αυτοτροφοδοσία της ελιάς, του δέντρου, με τα κατάλοιπα των κλαδεμάτων, των ζυζανίων που διασπώνται μέσα στο έδαφος και μας δίνουν άζωτο. Θυμηθείτε το άζωτο. Είναι μια πολύ σημαντική ουσία, πολύ σημαντικό στοιχείο για την ελιά και πολύ δύσκολο να φτιαχτεί. Ανεβάζει πάρα πολύ το αποτύπωμα του άνθρακα, ειδικά το άζωτο. Όχι τόσο το κάλιο και ο φωσφόρος. Συνεπώς, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, μήπως μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, να κάνουμε πιο οικονομική την καλλιέργεια της ελιάς και με μικρότερο αποτύπωμα του άνθρακα. Ξυλογιάννης Χρήστος, καθηγητής δενδροκομείας Πανεπιστημίου Βασιλικάτας Ιταλίας. Εγώ θα μιλήσω για τις ανάγκες, θρεπτικές ανάγκες των δέντρων της ελιάς. Τι χρειάζεται να πάρουμε υπόψη για να ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα λίπανσης. Θα πάρουμε υπόψη τι βγαίνει έξω από το κτήμα, ποια θρεπτικά στοιχεία βγαίνουν έξω από το κτήμα και ποια θρεπτικά στοιχεία μπαίνουν μέσα στο κτήμα. Για να κάνουμε το πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει πρώτον κύριο να δούμε την παραγωγή που παίρνουμε από τα δέντρα και τι περιέχουν, ποια θρεπτικά στοιχεία περιέχει η παραγωγή μέσα. Παραδείγματος χάρη, ένα τόνο ελιές μέσα έχει περίπου 10 κιλά άζωτο. Έχει 7 κιλά κάλι. Οπότε αυτά πρέπει να τα πάρουμε υπόψη για να υπολογίσουμε βάσει της παραγωγής πόσα στοιχεία, θρεπτικά στοιχεία βγαίνουν έξω από τον ελαιόνα. Τα κλαδέματα. Τα κλαδέματα, αν δεν μένουν μέσα στο κτήμα,
και βγαίνουν έξω ή καίγονται, και αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας στον υπολογισμό που θα κάνουμε, να δούμε τι βγαίνει έξω από το κτήμα. Εάν όμως τα κλαδέματα μένουν μέσα, κόβονται και μένουν μέσα στο κτήμα, δεν θα τα πάρουμε υπόψη σαν στοιχεία που βγαίνουν έξω από το σύστημα. Τα φύλλα που πέφτουν μένουν μέσα στο κτήμα και γίνεται ανακύκλωση. Δεν θα τα πάρουμε υπόψη. Τι μπαίνει μέσα στο κτήμα, ποια θρεπτικά στοιχεία μπαίνουν μέσα. Θρεπτικά στοιχεία μπαίνουν μέσα με το νερό, όπου υπάρχει νερό για πότισμα, θα πρέπει να ξέρουμε την χημική ανάλυση του νερού για να υπολογίσουμε βάσει των κυβικών μέτρων νερού που δίνουμε με το πότισμα, πόσα θρεπτικά στοιχεία ρίχνουμε μέσα στο κτήμα. Γιατί αυτά πρέπει να τα αφαιρέσουμε από τις λιπάνσεις που θα κάνουμε. Αφού πάρουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, θα κάνουμε το ισοζύγιο. Τι βγαίνει, τι μπαίνει, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε ποια με τις λιπάνσεις τι θα δώσουμε στο κτήμα. Φυσικά θα πρέπει να ξέρουμε και το τι υπάρχει στο έδαφος με την εδαφολογική ανάλυση, για να μην ρίξουμε λιπάσματα τα οποία υπάρχουν ήδη μέσα στο χώμα. Τα λιπάσματα αυτά τα οποία το δέντρο παίρνει κατά τη διάρκεια της ετήσιας βλάστησης, τα παίρνει σε διαφορετικές εποχές και τα χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες που έχει. Και αυτό πρέπει να ξέρουμε, αυτή ποιες εποχές το δέντρο απορροφά τα στοιχεία αυτά. Η πιο κρίσιμη εποχή ξεκινά από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Γιατί είναι η πιο κρίσιμη εποχή? Σε αυτή την εποχή απορροφά περίπου το 40% του αζότου, του ολικού αζότου, το οποίο έχει ανάγκη το δέντρο κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Γιατί αυτή η εποχή είναι η πιο κρίσιμη? Γιατί σε αυτή την εποχή, από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, πρέπει να δημιουργήσει τη βλάστηση που θα χρειαστεί για να παράγει τον ερχόμενο χρόνο, το 2016. Αυτή η εποχή αρχίζει και δημιουργεί η ανθοφορία, προετοιμάζεται οι καρποφόροι, καρποφόροι, οφθαλμοί, να δημιουργούν τα τμήματα του άνθος που χρειάζονται, και συγχρόνως υπάρχει και οι ανάγκες που έχει γενικά το δέντρο για τα αποθέματα που θα βάλει στις ρίζες και ανέωση του ριζικού συστήματος κλπ. Αυτή η εποχή, η περίοδος είναι η πιο κρίσιμη, γιατί κατά τον Ιούνιο, Ιούλιο πόη αρχίζει και η προετοιμασία των οφθαλμών, θα είναι εκείνες τα μηνύματα στους οφθαλμούς που είναι ακόμα ουδέτεροι, αν θα γίνουν καρποφόροι ή θα μείνουν βλαστοφόροι. Δηλαδή αυτή είναι η εποχή η πιο κρίσιμη. Μετά η άλλη εποχή είναι από την καρπόδηση μέχρι το σκλήρινση του καρπού, είναι που απορροφά περίπου το 30% του αζότου, και το υπόλοιπο άζωτο το απορροφά κατά την εποχή μέχρι το χειμώνα. Σαν δέντρο ελιά απορροφά και το χειμώνα, γιατί έχει τα φύλλα επάνω, είναι δέντρο το οποίο γίνεται απορρόφηση, έχει ανάγκες και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά οι ανάγκες είναι πολύ λίγες κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα. Του χειμώνα γιατί? Χειμώνα και αρχές της άνοιξης, γιατί προετοιμάζει όλα το σύστημα των καρποφόρων οφθαλμών που έχουν πάρει τα μηνύματα τον Ιούνιο-Ιούλιο να γίνουν καρποφόροι, θα πρέπει να προετοιμάσει να δημιουργήσει τα διάφορα τμήματα του άνθους μέσα. Και αυτή η περίοδος φτάνει μέχρι πριν 10-15 μέρες πριν γίνει ανθοφορία. Όσον αφορά αυτό είναι άλλο ένα σημείο που πρέπει να παίρνουμε υπόψη, είναι όταν υπάρχουν τα ζυζάνια μέσα στο κτήμα. Τι γίνεται? Βλέπουμε εδώ τα ζυζάνια, ότι και τα ζυζάνια έχουν ανάγκες, θρεπτικές ανάγκες. Οπότε απορροφούν, τραβάνε από το έδαφος τα στοιχεία που χρειάζονται, αλλά όμως με το κόψιμο των ζυζανίων και τα αφήνουμε στο έδαφος μέσα, γίνεται ανακύκλωση όλων των θρεπτικών στοιχείων. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ανταγωνιστικότητα που μπορεί να υπάρξει κάποια εποχή μεταξύ των ζυζανίων και του δέντρου, της ηλιάς, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Ειδικά σε αυτή την περίοδο, γιατί όπως είπαμε ξεκινάει η βλάστηση, έχει ανάγκη στο δέντρο από άζωτο, βασικά από άζωτο, και αν έχει τα χόρτα τώρα τα οποία τραβάνε το άζωτο, το λίγο άζωτο που υπάρχει μέσα στη μορφή ανόργανο, το τραβάει το άζωτο, οπότε το δέντρο μπορεί να μπει σε στρες, δηλαδή από έλλειψη αζότου. Οπότε χρειάζεται σε αυτή την, ειδικά στα εδάφη τα οποία δεν υπάρχει οργανική ουσία, δεν υπάρχει οργανικό άζωτο, θα πρέπει να προσέξουμε την πρώτη λίπανση που θα κάνουμε σε αυτή την περίοδο, περίπου να αναστρέμα εκείνης της 1,5-2 μονάδες άζωτο αναστρέμα σε αυτή την περίοδο,
για να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ της βλάστησης του δέντρου και των ζυζανίων. Διαφορετικά θα πρέπει να περάσουμε τον καταστροφέα για να καταστρέψουμε τα ζυζάνια, για να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ ζυζανίων και το δέντρο. Το άλλο το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι να γνωρίζουμε το ριζικό σύστημα. Να γνωρίζουμε το ριζικό σύστημα, ειδικά τα δέντρα όταν είναι μικρά τα δέντρα, τότε πρέπει να γνωρίζουμε πού είναι οι ρίζες του δέντρου. Για να μπορέσουμε να δίνουμε το νερό, όταν υπάρχει το νερό για πότισμα, εκεί που υπάρχει το ριζικό σύστημα και τις λιπάνσεις εκεί που υπάρχει το ριζικό σύστημα. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, ειδικά στα πρώτα χρόνια, στα πρώτα 4, 5, 6 χρόνια από τη φύτευση του νέου ελαιώνα, γιατί όχι μόνο να ξέρουμε να γνωρίζουμε πού είναι το ριζικό σύστημα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όλα τα στοιχεία, τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία παίρνει το δέντρο από το έδαφος, μένουν, τα χρησιμοποιεί για να μπορέσει να δημιουργήσει τους κορμούς, να δημιουργήσει τους βραχίονες, να δημιουργήσει το ριζικό σύστημα. Δηλαδή, όταν φτάνουμε περίπου στο 6ο, 7ο χρόνο, οι ανάγκες του δέντρου είναι μεγαλύτερες από θρεπτικά στοιχεία όσον σε σχέση με δέντρα τα οποία είναι σε πλήρη παραγωγή. Δηλαδή, γιατί τα δέντρα που είναι σε πλήρη παραγωγή, από ό,τι είπαμε πριν, αυτό που βγαίνει έξω από το σύστημα είναι μόνο οι ηλές και τα κλαδέματα, όταν βγαίνουν τα κλαδέματα έξω. Ενώ στα δέντρα τα οποία ακόμα πρέπει να δημιουργήσουν τους βραχίονες, τον κορμό και το ριζικό σύστημα, πρέπει να επενδύσουν σε αυτά τα και πολλά θρεπτικά στοιχεία μένουν στον κορμό και στο ριζικό σύστημα. Βαγγέλη, για πες μας ποιος είσαι καταρχήν. Το όνομά μου είναι Χατζηγιαννάκης Βαγγέλης και είμαι διδάκτορ γεωπόνος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και συγκεκριμένα του Ιστιτούτου Γεωβελτιώσεων στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Προηγουμένως μιλήσαμε με τον κύριο Ξυλογιάννη, ο οποίος μας είπε προκειμένου να εκτιμήσει ο ελαιοκαλλιεργητής τις ανάγκες σε λίπανση που έχουν τα δέντρα του, θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάποια πράγματα, όπως την ηλικία των δέντρων, τα ζυζάνια, αν υπάρχουν ζυζάνια, γιατί τα ζυζάνια θα φάνε λίπασμα, και κάπου μας είπε και την εδαφοανάλυση. Αυτή η εδαφοανάλυση τι είναι, μπορείς να μας πεις δύο λόγια? Ναι, η εδαφοανάλυση είναι στην ουσία η εξέταση δείγματος, αντιπροσωπευτικού δείγματος από έναν αγρό, εδάφους, έτσι ώστε να δούμε τι διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία και ποιες συνθήκες υπάρχουν σε αυτό το έδαφος. Έτσι ώστε να εκτιμήσουμε στη συνέχεια τι πρέπει να προσθέσουμε και με ποιες ιδιότητες θα είναι αυτό που θα πρέπει να προσθέσουμε στο έδαφος. Πρέπει λοιπόν με την εδαφοανάλυση να μάθει ο καλλιεργητής τι είναι, όχι απλώς τι υπάρχει στο έδαφος, τι είναι διαθέσιμο για τα φυτά. Έτσι, και ακόμα και τις φυσικοχημικές συνθήκες του συγκεκριμένου εδάφους. Όχι μόνο τα διαθέσιμα, γιατί γίνεται σύγχυση, όχι μόνο, ας πούμε, πρέπει να μάθει το pH, πρέπει να μάθει την ικανότητα ανταλλαγής κατ' την περιεκτικότητα στο θρακικό ασβέστιο, την υδατοικανότητά του και φυσικοχημικές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο εδάφος, έτσι ώστε να του δώσουμε συμβουλευτικές προτάσεις, τι θα κάνει, ποιες θα είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες, αλλά και τι πρέπει να προσθέσει στο έδαφος του. Πρέπει λοιπόν για αυτή την εδαφοανάλυση να πάρει δείγματα ο αγρότης μόνος του. Του δίνουμε οδηγίες, μπορεί να πάρει και μόνος του, πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, διότι μπορεί να πέσουμε σε μια εξαίρεση μέσα στον αγρό. Τι σημαίνει αντιπροσωπευτικό? Πρέπει να πάρουμε κάποια υποδείγματα σε ομοιογενή αγρό, να περπατήσει ζιγ-ζακ όπως λέμε εμείς που παίρνουμε δείγματα μέσα στον αγρό, να πάρει κάποια υποδείγματα από βάθος 0 έως 50 εκατοστά, να αποφύγει κάποιες συνθήκες, δηλαδή να μην πάει σε κάποιο δρόμο να πάρει, να μην πάει σε ένα τμήμα του αγρού που γκυτνιάζει με ένα πηγάδι που έχουν ρίχθει μπάζα κτλ., έτσι ώστε να μην βγούμε από την ομοιογένεια του αγρού. Αυτά τα ενώνει και παίρνετε ένα σύνθετο δείγμα το οποίο το στέλνει στο εργαστήριο. Πώς θα παίρνει τα δείγματα αυτά, θέλει εδαφολήπτη? Τα δείγματα μπορεί να τα πάρει ακόμα και με ένα πατώφτιαρο που λέμε στην καθομιλωμένη ή και με ένα δειγματολήπτη πιο σωστά. Σε τι βάθος? 0,50 είναι κάποια, από κάποιες συνθήκες κτλ. Μπορούμε να πάρουμε κάποια, αλλά το συνηθισμένο είναι 0,50. Όλο το καρό το 0 έως 50 εκατοστά. Ποια εποχή του χρόνου, πότε πρέπει να πάει να κάνει αυτή? Το σύνηθες της δειγματοληψίας του εδάφους είναι το φθινόπωρο. Αλλά πρέπει να αποφεύγεται
μετά από έντονη βροχόπτωση να παίρνουμε δείγματα ή από μια περίοδο έντονης ξηρασίας. Αυτά τα δύο πρέπει να τα αποφεύγουμε και κατά τα άλλα είναι το φθινόπωρο η καλύτερη εποχή. Μόλις πάρει τα δείγματα λοιπόν θα πρέπει να έχει συνονοηθεί με ένα κατάλληλο εργαστήριο που θα Βεβαίως. Κάνει τις αναλύσεις. Μόλις πάρει το δείγμα, ληφθεί το δείγμα, συλλέξει το δείγμα, πρέπει να φύγει για ένα διαπιστευμένο εργαστήριο. Στη συνέχεια το εργαστήριο θα κάνει τις ανάλογες, θα το πάρει το δείγμα, θα το απλώσει το εργαστήριο, θα το, σε καθαρό περιβάλλον θα αεροξηρανθεί και θα το οδηγήσει στο χημείο του όπου θα κάνει την ανάλυση. Τι θα μετρήσει το εργαστήριο? Έχει επιλογή ο παραγωγός να του πει θέλω να μου μετρήσει αυτά και αυτά ή το καλύτερο στάνταρ? Ειδικά την πρώτη φορά πρέπει να κάνει μια πλήρη εδαφολογική ανάλυση, φυσικοχημική ανάλυση. Ποιοι είναι οι προσδιορισμοί τότε? Είναι η κοκομετρική σύσταση, είναι ο προσδιορισμός, η περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο, είναι η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και άνθρακα, είναι το pH, η ηλεκτρική αγωγημότητα που εκφράζει την αλατότητα του εδάφους, την υδατοικανότητα, το σημείο μόνης μάρασης, το φαινόμενο ειδικό βάρος, την περιεκτικότητα σε άζωτο φόσφορο κάλιο, ασβέστιο μαγνήσιο νάτριο, ψευδάργυρο, σίδηρο, χαλκό και βόριο. Αυτές είναι οι σημαντικότεροι προσδιορισμοί που πρέπει απαραίτητα, ειδικά την πρώτη φορά που κάνει σε ένα χωράφι μια ανάλυση. Αυτοί οι προσδιορισμοί πιθανόν να μην σημαίνουν τίποτα για τον ελαιοκαλλιεργητή. Υπάρχει και γνωμοδότηση, υπάρχει συμβουλή. Σωστά. Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση και το εργαστήριο θα βγάλει μια συμβουλευτική λίπανση η οποία θα περιέχει και κάποιες συμβουλές αν χρειάζεται κάποια παρέμβαση, έχει κάποιο πρόβλημα το χωράφι του και θα του δώσει ένα σύνολο συμβουλών πώς θα χειριστεί το χωράφι και τι θα προσθέσει έτσι ώστε να είναι γόνιμο. Ονομάζομαι Γιώργος Ψαράς και είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ελγό Δήμητρα. Λοιπόν, Γιώργο, ο ελαιοκαλλιεργητής με τη βοήθεια του γεωπόνου του και με βάση τις εδαφοαναλύσεις και όλα τα άλλα στοιχεία που είπαμε, έχει καταλήξει ότι πρέπει να προσθέσει άζωτο, φωσφόρο, κάλι, κάποια ποσότητα. Πρέπει να κάνει λοιπόν τη λίπανση. Εννοούμε να προσθέσει στο έδαφος λίπασμα. Πότε πρέπει να το κάνει αυτό και τι πρέπει να ξέρει? Λοιπόν, ο παραγωγός θα πρέπει να διαλέξει καταρχήν το σωστό τύπο λιπάσματος, τον τρόπο εφαρμογής και το σωστό χρόνο εφαρμογής. Ας αρχίσουμε από το χρόνο. Χρόνος εφαρμογής. Αν μιλάμε για την εφαρμογή στο έδαφος, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο χρόνος για την εφαρμογή της αζωτούχου λίπανσης, διότι το άζωτο είναι το στοιχείο που μπορεί να παρουσιάσει τις μεγαλύτερες απώλειες. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί αργότερα σε σχέση με το κάλιο ή το φόσφορο, ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα απώλειών. Το κάλιο φόσφορο πότε τον βάζει? Κάλιο και φόσφορο καλό είναι να πέσει μέχρι το Δεκέμβριο. Και το άζωτο για τις συνθήκες της Νοτίου Ελλάδας είναι από τέλη Γενάρη, ανάλογα με τον τύπο του λιπάσματος, μέχρι μέσα Φεβρουαρίου. Ενώ αν υπάρχουν περισσότερες βροχοπτώσεις ή κρατάνε περισσότερο διάστημα, μπορούμε να πάμε και παραπέρα. Όταν λες φωσφόρο και κάλιο, άρα δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει σύνθετο λίπασμα. Πρέπει να χωριστά, απλά λιπάσματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή τα στοιχεία που περιέχει ένα σύνθετο λίπασμα πρέπει να εφαρμοστούν ιδανικά σε διαφορετικές περιόδους, τότε είναι καλύτερο, συνιστάται γενικότερα η εφαρμογή απλών λιπασμάτων. Βέβαια, παίρνει λοιπόν ένα φόσφορο καλλιούχο λίπασμα ή ένα φωσφορούχο καλλιούχο, τα ανακατεύει και τα βάζει το φθινόπωρο, έτσι, πότε τα βάζει? Φόσφορο και κάλιο μετά όταν ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις και μέχρι το Δεκέμβριο. Έτσι, και παίρνει και ένα αζωτούχο λίπασμα και το βάζει πότε? Το οποίο το εφαρμόζει τέλη Ιανουαρίου με μέσα Φεβρουαρίου, ανάλογα πώς θα πάει ο καιρός, γιατί παίζουν ρόλο και οι βροχοπτώσεις. Πρέπει την αζωτούχο λίπανση να ακολουθήσουν οι βροχοπτώσεις άμεσα και να μην υπάρχει ξηρή και θερμή περίοδος, γιατί θα έχουμε μεγαλύτερες απώλειες στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Σε σχέση με το δέντρο πότε χρειάζεται να έχει το άζωτο, ας πούμε, που θα το δώσει? Ο τρόπος που θα επιλέξουμε ή ο τύπος του λιπάσματος, γιατί υπάρχουν και λιπάσματα βραδιάς αποδέσμευσης. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση θα γίνει εφαρμογή νωρίτερα. Αλλά ο στόχος του παραγωγού πρέπει να είναι, ξέροντας τις ιδιότητες του λιπάσματος που εφαρμόζει ή έχοντας ενημερωθεί από τον υπεύθυνο γεωπόνο, θα πρέπει στις αρχές της άνοιξης να έχει το φυτό διαθέσιμα νητρικά στο έδαφος
έτσι ώστε να υποστηρίξει την ανθοφορία της συγκεκριμένης χρονιάς. Θα πρέπει να έχει λοιπόν διαθέσιμο το δέντρο το άζωτο το λίγο πριν... Σε νητρική μορφή. Σε νητρική μορφή, λίγο πριν την ανθοφορία. Πριν να ξεκινήσει, όταν ενεργοποιηθεί το δέντρο στις αρχές της άνοιξης. Και λες να το έχει το δέντρο σε νητρική μορφή. Σε τι μορφή μπορεί να το εφαρμόσει? Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, είτε είναι δύο οι μορφές κυρίως, η αμμονιακή και η νητρική μορφή. Συνήθως τα εφαρμόζουμε, τα περισσότερα λιπάσματα που εφαρμόζονται νωρίτερα έχουν το άζωτο σε αμμονιακή μορφή και αφήνουμε ένα διάστημα στο αυτό στο έδαφος. Πόσο διάστημα περίπου? Ανάλογα τον τύπο του λιπάσματος, αλλά και ανάλογα τις συνθήκες και τις καιρικές συνθήκες, θα έλεγα ότι περίπου τρεις εβδομάδες υποθέτουμε ότι αν είναι σε αμμονιακή μορφή θα πάρει για να ξεκινήσει να υπάρχει διάθεση. Μάλλον θα είναι το. Σε αμμονιακή μορφή λοιπόν τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της ανθοφορίας. Και σε νητρική μορφή πόσο πριν? Νητρική μπορεί να γίνει άμεσα. Εφόσον σε γίνει... μια εβδομάδα πριν την ανθοφορία. Το νητρικό είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Άμεσα διαθέσιμο. Μάλιστα. Εκτός από την εφαρμογή στο έδαφος, μπορεί να συμπληρώσει τη λίπανση ο καλλιεργητής και με υδρολίπανση. Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις? Υπό την προϋπόθεση ότι έχει έναν αρδευόμενο ελαιόνα και έχει και τον κατάλληλο τρόπο... Και το σύστημα άρδευσης. Σύστημα άρδευσης που είναι συμβατό με την εφαρμογή της υδρολίπανσης. Θέλει ένα υδρολιπαντήρα, φαντάζομαι. Υδρολιπαντήρα, στάγδιν άρδευση, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι άρδευσης. Συνήθως εφαρμόζεται με τη στάγδιν άρδευση. Όποιος έχει λοιπόν σύστημα άρδευσης μπορεί να πάρει και ένα υδρολιπαντήρα και να συμπληρώσει τη λίπανση που έκανε στο έδαφος. Συμπληρωματικά, να συμπληρώσει κάποια ποσότητα από τις συνολικές ανάγκες του φυτού με υδρολίπανση. Τι πλεονέκτημα του δίνει αυτό? Το πλεονέκτημα είναι πρώτον ότι το εφαρμόζει σε μια εποχή που πλέον έχουν σταματήσει πολλές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερη πιθανότητα απολειών. Επίσης ότι το εφαρμόζει στην περιοχή του ριζικού συστήματος σε μορφή που είναι άμεσα διαθέσιμη στο φυτό και ότι διαλέγει το χρόνο που θα το εφαρμόσει ώστε να συμπίπτει με τις μέγιστες ανάγκες του φυτού στο συγκεκριμένο στοιχείο. Έχει σοβαρά πλεονέκτημα. Εφόσον μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, έχει πλεονέκτημα. Διαφυλική λίπανση τώρα. Διαφυλική. Που σημαίνει εφαρμογή στο φύλλωμα. Εφαρμογή ψακασμών στο φύλλωμα. Πότε συνιστάται να γίνεται αυτό? Η διαφυλική εφαρμογή, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η διαφυλική εφαρμογή είναι και αυτή συμπληρωματική μέθοδος εφόσον μιλάμε για μακροστοιχεία, δηλαδή εφόσον μιλάμε για άζωτο και για κάλιο, τότε μόνο συμπληρωματικά, διότι οι ποσότητες που ρίχνουμε στο φυτό είναι μικρές. Δεν μπορεί να είναι αποκλειστική μέθοδος. Πρέπει να έχει προηγηθεί για αυτά τα στοιχεία εφαρμογή στο έδαφος ή με υδρολίπανση. Ωραία. Αντίθετα, για εχνοστοιχεία όπως το βόρειο, που είναι επίσης σημαντικό στοιχείο για την ελιά, μπορούν οι ετήσιες ανάγκες να καλυφθούν μέσω ψεκασμού. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί παράγοντες. Με σημαντικότερο την ηλικία των φύλων, τα νεαρά φύλλα της ελιάς απορροφούν καλύτερα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και την υδατική του κατάσταση. Γενικά, όταν τα φύλλα είναι σε καλή υδατική κατάσταση, απορροφούν καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία σε σχέση με φύλλα που είναι στρεσαρισμένοι στα μέσα. Δεν πάμε επομένως με συνθήκες ξηρασίας. Επομένως, ναι, σε ξηρικούς ελαιώνες ειδικότερα. Προτιμούμε την άνοιξη, γιατί είναι μια εποχή που και νεαρή, τρυφερή βλάστηση έχουμε και τα φυτά είναι σε καλύτερη υδατική κατάσταση. Ή αν πάμε το φθινόπωρο, θα πρέπει να περιμένουμε στους ξηρικούς ελαιώνες πρώτα τις βροχοπτώσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση των δέντρων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του ψεκασμού. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται για διαφυλική λίπανση είναι άλλα λιπάσματα, έτσι? Ναι, είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα λιπάσματα. Υπάρχει διαφοροποίηση. Όποιος ενδιαφέρεται θα μπορεί να βρει σε διαφορετικές μορφές. Υπάρχουν και υγρά. Υπάρχουν υγρά λιπάσματα που μπορεί να τα εφαρμόσει. Μάλιστα. Γιώργο, αφού ο ελαιοκαλλιεργητής έκανε τη λίπανση με βάση αυτά που είπαμε και λοιπά, πώς μπορεί να εκτιμήσει ότι όλα πάνε καλά στον ελαιόνα του? Τι θα πρέπει να κοιτάξει? Ωραία. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όταν υπάρχουν προβλήματα θρέψης που λέμε στο φυτό, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να εκτιμούμε τα πράγματα οπτικά, αλλά είναι... Η βλάστηση των δέντρων είναι ένας δείκτης. Η βλάστηση είναι πολύ σημαντικός δείκτης και μπορεί να πάρει εικόνα ο παραγωγός κυρίως για το άζωτο. Εφόσον τα δέντρα του έχουν
μικρή βλάστηση και γενικά είναι κίτρινα τα φύλλα, τότε υπάρχει μεγάλη ένδειξη ότι υπάρχει έλλειψη αζότου. Όπως και η αντίθετη περίπτωση, γιατί δεν είναι μόνο η έλλειψη, είναι και η περίσσια, όταν η βλάστησή του είναι πολύ έντονη και πολύ σκούρο το χρώμα των φύλων, τότε αυτό είναι ένδειξη ότι υπάρχει υπερβολικό άζωτο. Έχει βάλει και θα πολύ άζωτο. Να το μειώσει την ποσότητα. Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία για την ελιά, συνήθως αυτά που βλέπουμε είναι χλωρός κυτρινίλες στην άκρη των φύλων έως και ξηράνσεις. Και αν το αφήσουμε το θέμα αυτό να εξελιχθεί, όλα τα στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ χειρότερη κατάσταση, ξηράνσεις και τέτοια πράγματα, αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Εκεί πρέπει να αποκλείσει και περιπτώσεις φυτοπαθολογικές, ξέρω. Αυτό είναι το δύσκολο μερικές φορές, να κρίνει αυτός αν όντως είναι, είναι κάποιο άλλο αίτιο ή οφείλεται στη λίπανση. Γι' αυτό το καλύτερο εργαλείο που θα μπορούσε να καλό θα είναι να έχει το νου του και όταν δει τέτοια συμπτώματα να πάει στους ειδικούς για να τον βοηθήσουν. Ναι. Και να κάνει μια ανάλυση που εκεί θα πάρει ακριβώς την εικόνα. Κάποια εξέταση σχετική με τη θρέψη των δέντρων μπορεί να γίνει? Στα δέντρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, τη μέθοδο της φυλοδιαγνωστικής. Τη φυλοδιαγνωστική λοιπόν. Ναι, που μπορούμε με αναλύσεις φύλων να δούμε επακριβώς το ποια στοιχεία μας δημιουργούν πρόβλημα. Είτε σε χαμηλά επίπεδα είτε σε υψηλά επίπεδα, παίρνουμε μια πολύ καλή εικόνα για τη θρεπτική κατάσταση του δέντρου. Έχει λοιπόν και τη λύση της φυλοδιαγνωστικής για να αξιολογήσει πότε πρέπει να κάνει λήψη δειγμάτων για φυλοδιαγνωστική. Ναι. Δύο είναι οι βασικές εποχές που μπορούμε να κάνουμε φυλοδιαγνωστική. Η μία περίπτωση είναι στις αρχές του καλοκαιριού. Αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι αν κάνουμε τη δειγματοληψία τότε, έχουμε και εικόνα της, το πόσο φορτωμένο θα είναι το δέντρο μας, αλλά το μειονέκτημα για τις ελληνικές συνθήκες είναι ότι και να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ο παραγωγός, αν δεν έχει δυνατότητα υδρολίπανσης. Είπαμε ότι στην τάλα του καλοκαιριού δεν μπορεί με ξηρασία να κάνει. Δεν έχει μέσα να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Επομένως, συνήθως για τις ελληνικές συνθήκες, προτιμούμε τη φυλοδιαγνωστική να γίνεται το φθινόπωρο μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις, δηλαδή περίπου γύρω στον Νοέμβριο. Λέγομαι Καβαδίας Βίκτορ, είμαι αναπληρωτής ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών, ένας από τους εταίρους που μετέχει στο πρόγραμμα Olive Klima. Η οργανική ουσία του εδάφους είναι από τους σημαντικότερους ιδιότητες των εδαφών και αυτό γιατί επηρεάζει πάρα πολύ την γονιμότητα και την παραγωγικότητα γενικά των εδαφών, βελτιώνει πάρα πολύ τη δομή του εδάφους, βελτιώνει την περιεκτικότητα των εδαφών σε εγρασία, συγκρατεί δηλαδή το νερό, είναι μεγάλη πηγή θρεπτικών στοιχείων, δηλαδή δρά σαν αποθήκη θρεπτικών στοιχείων και γενικά ένα έδαφος το οποίο είναι πλούσιο σε οργανική ουσία θεωρείται γόνιμο. Ξέχασα να πω ότι η οργανική ουσία περιλαμβάνει όλα τα φυτικά και ζωικά υπολείμματα, τα οποία έχουν τελειώσει τον βιολογικό τους κύκλο και βρίσκονται σε μια κατάσταση αποσύνθεσης σε μεγάλο ή μικρό βαθμό. Εκτός από τα νοπά φυτικά ή ζωικά υπολείμματα υπάρχουν και ο χούμος, ο οποίος έχει μεγαλύτερο βαθμό αποσύνθεσης και ο οποίος έχει την ιδιότητα να δημιουργεί χημικές ενώσεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό με ανόργανα στατικά του εδάφους είναι και δρά παράλληλα και τόσο σαν αποθήκη θρεπτικών στοιχείων όσο και σαν έδαφο βιολιτωτικό. Για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την οργανική ουσία θα πρέπει να προσθέσουμε στο έδαφος αυτό που λέμε οργανική ύλη και οι τρόποι είναι η εξής με λίγα λόγια. Ο πρώτος είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε την οργανική, για να αυξήσουμε την οργανική ουσία είναι να χρησιμοποιήσουμε από κτηνοτροφικές μονάδες κοπριά. Ένας άλλος τρόπος είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε φυτικά υπολείμματα μέσα από τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Η διαδικασία της κομποστοποίησης έχει το πλεονέκτημα το ότι μπορεί εύκολα στο τελικό προϊόν
με το τελικό προϊόν τα θρεπτικά στοιχεία είναι εύκολα διαθέσιμα στο έδαφος. Άλλη τρόπος είναι η χλωρά λίπανση και κυρίως με τη χρήση ψυχανθών, τα οποία όχι μόνο δίνουν βιομάζα στο έδαφος, αλλά δεσμεύουν και το άζωτο. Και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυτικά υπολείμματα, κλαδιά, υπολείμματα κατά το κλάδεμα της ελοκαλλιέργειας, τα οποία μπορούμε να τα απλώσουμε στο έδαφος και να τα ενσωματώσουμε, έτσι ώστε και πάλι με αυτόν τον τρόπο να εμπλουτίσουμε το έδαφος με οργανική ουσία, με θρεπτικά στοιχεία, με ενδυνάμει θρεπτικά στοιχεία και να βελτιώσουμε καλύτερα τις συνθήκες υγρασίας στο έδαφος. Το Olive Klima, το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε, πώς παρεμβαίνει σε όλη αυτή την ιστορία? Όπως ήδη υπόθηκε, το στόχος του Olive Klima ουσιαστικά είναι να επέμβει στον, ας το πούμε, κύκλο του άνθρακα εντός του ελαιώνα. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε είναι να βελτιώσουμε τα ποσοστά δέσμευσης του άνθρακα στο οικοσύστημα του ελαιώνα. Να τα δεσμεύσουμε ως οργανική ουσία στο έδαφος. Ως οργανική ουσία στο έδαφος. Εντάξει. Επίσης, στα πλαίσια αυτά, προσπαθώντας να εφαρμόζουμε διάφορες πρακτικές για να το πετύχουμε αυτό, όπως την επιστροφή των κλαδευμάτων, εντάξει, επιστροφή υπολειμμάτων από την παραγωγή του ελαιοκάτου. Τελικά σε λίπασμα θα κερδίσει τίποτα ο ελαιοκαλλιεργητής, ναι, με όλα αυτά. Ναι. Με όλες αυτές τις εφαρμογές, αυξάνοντας, πρώτον έχει τα πλεονεκτήματα της αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους που ήδη αναφέραμε, τα πλεονεκτήματα αυτά. Από εκεί και πέρα επιστρέφει και κάποια θρεπτικά στοιχεία και αυτά τα θρεπτικά στοιχεία αφαιρούνται από την από αυτά που θα πρέπει να προσθέσει. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.